με την υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό. Για πάμε να δούμε, γιατί όλη η Ελλάδα βράζει. Όλοι μα όλοι βράζουμε οι Έλληνες πολίτες όταν βλέπουμε το τι βρωμιά υπάρχει σε όλο το σύστημα. Είναι αδιανόητο, αδιανόητο να ακούμε να αφαιθεί ελεύθερος για τις κατηγορίες του παιδοβιασμού κάποιος ο οποίος έχει ομολογήσει ότι έχει βιάσει το κορίτσι. 11,5 χρονών, φοβερό. Οι αντιδράσεις, Φίλιππε, εντείνονται καθημερινά, εντείνονται όλο και περισσότερο μετά την πρόταση της εισαγγελέως να κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών για τις κατηγορίες, μιλάμε του βιασμού και τις δύο κατηγορίες για τη μαστροφία. Εκδηλώνονται οι αντιδράσεις αυτές τόσο μέσα από τα social media, όσο και με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας χθες στην Αθήνα, προχθές στη Θεσσαλονίκη και σήμερα στο εφετείο, όπου άρχισαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων. Μάλιστα, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Κουλή ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο για την υπόθεση της 12χρονης, όσο και για την Οβάρτης και για τους ποινικούς κώδικες του ΣΥΡΙΖΑ. Με δεδομένο ότι η δίκη διεξάγεται κεκλειμένων θυρών και δεν υπάρχουν στην αίθουσα δημοσιογράφοι, τόσο η αποδεικτική διαδικασία, όσο και το σκεπτικό της εισαγγελέως, δεν είναι γνωστά. Όμως, νομικοί κύκλοι λένε ότι σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να υπάρχει άσκηση βίας ή απειλή άμεσου κινδύνου ζωής και σωματικής ακεραιότητας για την κατηγορία του βιασμού. Ωστόσο, η 12χρονη είχε αναφέρει ότι ο 55χρονος την είχε βιάσει στο υπόγειο του Παντοπολίου που διατηρούσε στον Κολωνό, απειλώντας τη ζωή της σε περίπτωση που μιλούσε. Γιατί η εισαγγελέας δεν πιστεύει το παιδί, το οποίο έχει δώσει τόσες καταθέσεις, και τόσο οι παιδοψυχίατροι που το έχουν ελέγξει, όσο και η παιδοψυχίατρος που το παρακολουθεί εδώ και 2 χρόνια, έχουν γνωμοδοτήσει ότι η μικρή λέει αλήθεια. Ενώ και ο ίδιος ο Μίχος έχει αποδεχθεί ότι είχε 4 ερωτικές συνευρέσεις με το παιδί. Ερωτευμένος δήλωσε χαρά. Αλλά τι είπε, είπε ερωτικές συνευρέσεις. Μα είναι βιασμός, μιλάμε για έναν ήλικο παιδί. Και θα το πω αυτό που φωνάζαμε χθες. Τι πάει να νομοποιηθεί αυτή τη στιγμή ο βιασμός. Πάει να νομοποιήσουν τον βιασμό ανηλίκων. Και όχι μόνο, δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση σε αυτή την ηλικία. Δεν μπορεί να υπάρξει το στοιχείο της συνένεσης από ένα παιδάκι 11,5 χρονών, αν είναι δυνατόν. Ένα παιδί, δεν μπορεί, είναι αδιανόητο να δεχτεί κάποιος ότι ένα παιδί στα 12 χρόνια έχει κρίση να συνενέσει σε ερωτική επαφή. Μιλάμε για παιδεραστία, πάνε μου πεις την παιδεραστία. Πάμε να δούμε τι λέει η κυρία Σπασία Ταραχοπούλου, δικηγόρος 12χρονης. Η εισαγγελική πρόταση περί απαλλαγής του Ηλία Μίχου για τον βιασμό και για την μαστροπία. Δεν συνδεσόμαστε προφανώς με την πρόταση της κυρίας εισαγγελέως. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα εισφέρουμε στην αγόρευσή μας. Δεν πρόκειται την απαλλαγή. Πρόκειται την απαλλαγή για τον βιασμό, αλλά όχι για την μαστροπία. Πρόκειται την απαλλαγή για το κομμάτι της μαστροπίας της εξόφησης και να καταδικαστεί για τη διευκόλυνση σε μαστροπία. Μπορεί να διευκόλυνε σε μαστροπία χωρίς να έχει οικονομικό όφελος, αυτό είναι το σκεπτικό της εισαγγελέως. Αυτό είναι το σκεπτικό της, ναι. Όταν το όριο στην Ελλάδα συνένεσης είναι τα 15 έτη, πώς μπορούμε να λέμε ότι ένα 12χρονο παιδί ουσιαστικά συνενούσε σε αυτό που γινόταν με τον Ηλία Μίχο? Για μας δεν υπάρχει συνένεση. Το παιδί περιγράφει στις καταθέσεις του ακριβώς πώς έγινε ο βιασμός. Η εισαγγελέας έκρινε ότι δεν υπήρχε βία και απειλή. Είναι άλλο η συνένεση σε γενετήσεις πράξεις και άλλο ο βιασμός. Στην περίπτωση ωστόσο των 23 κατηγορουμένων, εκεί αναγνωρίζει προφανώς ότι υπήρξε βία για να τους κατηγορεί για βιασμό. Οι υπόλοιποι κατηγορούνται για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο κάτω των 15 και κάτω των 12 χρονών. Γιατί διαφοροποιείται η δική τους κατηγορία από αυτήν του Ηλία Μίχου? Γιατί δεν θεωρείται βιασμός. Στην αγόρευσή σας, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα, ο στόχος σας ποιος θα είναι? Ο στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι το παιδί βιάστηκε και ότι ο μαστροπός, στην υπόθεση αυτή, ο βασικός μαστροπός, γιατί υπάρχει κι άλλος μαστροπός, ένας άλλος κατηγορούμενος, δεν μιλάμε την μητέρα, είναι ο Μίχος. Αυτός είναι ο στόχος μας, έχουμε επιχειρήματα, έχουμε αποδεικτικά στοιχεία,
Και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε και θα ανατρέψουμε την πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως και θα διηγηθεί το δικαστήριο σε μια δίκαιη απόφαση για το παιδί. Έχετε επικοινωνήσει με τη 12χρονη, έχει εικόνα των όσων γίνονται στη δικαστική αίθουσα, έχει ενημερωθεί για την εισαγγελική πρόταση? Έχει μάθει το παιδί, ναι, το έχει μάθει. Και πώς είναι ψυχολογικά? Άσχημη ψυχολογική κατάσταση, θεωρεί ότι τιμωρείται η ίδια, θεωρεί ότι τιμωρείται άδικα η μάνα της, λέει, είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ελλάδα. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Απίστευτα πάντως πράγματα. Πάντως ήταν δώρο η εισαγγελική. Φταίει το κοριτσάκι. Βιάζουν για δεύτερη φορά τη ψυχή αυτού του κοριτσιού που η μάνα του είναι στη φυλακή. Ποια είναι τον... αυτή η εισαγγελέας, ποια είναι αυτή η εισαγγελέας που έβγαλε απόφαση. Έκανε δεν έγινε η πρόταση. Είναι η πρόταση. Είναι η πρόταση. Που ευχόμαστε. Να μην γίνει αποδεκτή. Ευχόμαστε να μην γίνει αποδεκτή. Γιατί αλλιώς δημοποιούν την παιδεραστία στην Ελλάδα, κύριε Κατσικαλούδη. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και να σας πω το λόγο. Στο ορκωτό δικαστήριο, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, δεν μετέχουν μόνο οι δικαστές. Μετέχουν και οι ένοχοι. Εκείνοι είναι που έχουν τον τελικό λόγο. Η απόφαση τους να πούμε ότι αναμένεται στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Και θέλουμε να πιστεύουμε, όπως πιστεύει και η κυρία Ταρακουπούλου, ότι το μεικτό ορκωτό δικαστήριο δεν θα κάνει αποδεκτή αυτή. Ξέρουμε μήπως η σύνθεση τώρα το ποιοι είναι πάμε, οι ενοχοί. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί. Βιάστηκε το παιδί το θέμα εδώ είναι, δεύτερη φορά. Θα πρέπει εδώ είναι να καταλάβουν όλοι ότι όλα αυτά δημιουργούν στην κοινωνία σύγχυση, γιατί υπάρχουν ομολογίες. Και από τη στιγμή που υπάρχουν ομολογίες, εκεί δεν είναι ότι κάτι διερευνάτε. Δεν είναι διερεύνηση. Υπάρχουν ομολογίες, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία.